εφημερίδα που στηρίζει, ας προθέσουμε που είμαι πολιτικός και στηρίζει εμένα και βγαίνει και βρίζει τους πολιτικούς μου αντιπάλους. Και εγώ δεν κάνω καμιά δήλωση και νομιμοποιώ στην ουσία αυτά που λέει. Αυτό είναι νομιμοποιεί τη χιδαιότητα. Βεβαίως. Και θα πω ορισμένες λέξεις για να καταλάβει ο κόσμος τι εννοώ. Αγιοκδίτης, αιμοβόρος, εσχρός, αμαρτωλός, ανεγκέφαλος, ανώμαλος, αρκουδιάρης, σκουλίκι, φίδια, ρουφιάνι, νεκροθάφτες, μπεκρούλιακας, παλιοκλέφτρα, συχαμένος, σκασμός. Αυτά τα είναι το λεξιλόγιο συγκεκριμένης εφημερίδας, δεν λέω το όνομά της, που χρησιμοποιούσε σαν επιχειρήματα για τους πολιτικούς αντιπάλους του κ. Παπανδρέου. Και ο κ. Παπανδρέου δεν βγήκε να αρνηθεί τίποτα από όλα αυτά. Όχι μόνο συμμετείχε, νομιμοποίησε αυτή τη χιδαιότητα. Και είναι σοβαρό αυτό, τέτοιο χιδαίο λεξιλόγιο να βγαίνει από εφημερίδα. Θέλω να πω δηλαδή ότι μέχρι τώρα συμμετείχε. Και αυτό είπε στην ουσία ο κ. Παπανδρέου. Και το λέει και ο ίδιος. Ναι, μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Αυτό είπε στην ουσία, τώρα θα πάψω να συμμετέχω. Αλλά με τη δήλωση που έκανε χθες, εξακολουθεί να συμμετέχει. Γιατί το τι ήρθε ο Κοσκοτάς να καταθέσει είναι αυτό ότι συνεχίζει το χιδεσμός της χώρας. Μας. Το δικαστήριο για να δουλέψει, για να γίνει μια δίκη, κύριε Λιάπη, θέλει μάρτυρες. Πώς να το κάνουμε. Ο Κοσκοτάς θα έρθει τώρα σαν μάρτυρας. Και σαν κατηγορούμενο στο δικαστήριο. Αυτό είναι επόμενο. Και θα ψάξει το δικαστήριο μετά να ερευνήσει αυτά που θα πει ο Κοσκοτάς. Αν αληθεύουν. Έτσι δουλεύει η δικαιοσύνη. Τι να κάνουμε δηλαδή. Με αυτή τη δήλωση πάει να χτυπήσει πάλι το θεσμό της δικαιοσύνης. Θέλω να πω δηλαδή ότι εξακολουθεί να συμμετέχει. Ήταν απαράδεκτη αυτή η δήλωση που έκανε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε. Γεια σας.